και φίλοι. Καλησπέρα σας. Είναι το εκπομπή Newsroom στο Μια TV. Με μια σχετική καθυστέρηση όπως πάντα. Τα θέματα μας βέβαια είναι λίγα και σήμερα. Θα συνοψίσουμε την επικαιρότητα με πρώτο θέμα την ιδιωτικοποίηση του νερού. Θέμα που δεν αναδείχθηκε καθόλου θεωρώ από τα ΜΜΕ. Όχι, έτσι. Και όπως είδαμε χθες, το σημαντικότερο θέμα ήταν που επικρατούσε τουλάχιστον στην διαδικτυακή έτσι, διακίνηση πληροφορίας, ότι τελικά οι δημοσιογράφοι δεν υπήχθησαν στο το Ταμείο των Δημοσιογράφων, δεν ενοποιήθηκε με τον ΕΟΠΗ, δεν μπήκε δηλαδή στη μαύρη τρύπα των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων. Είναι και αυτό ένα κάποιας αξιολόγησης ζήτημα, αλλά σίγουρα όχι το σημαντικότερο. Ναι. Λοιπόν, να περάσουμε λοιπόν στην ψήφιση του νομοσχεδίου που πραγματοποιήθηκε χθες σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις γενικότερα, όπου προβλέπεται η μείωση του ελάχιστου ποσοστού, η κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού σε ό,τι αφορά τις εταιρείες όπως ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑ, ΘΕΛΤΑ, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ιγουμενίτσας, Ηρακλείου Καβάλας, Κέρκυρας, Λαβρίου, Πατρών και Ραφίνας. Πολλούνται δηλαδή όλα τα λιμάνια. Δεν προβλέπεται πλέον κατώτατο ποσοστό συμμετοχής του δημοσίου. Μπορεί να τα δώσει όλα, να τα πάρουν ιδιώτες τελείως. Το ίδιο ισχύει και για τον κερδοφόρο ΟΠΑΠ, έτσι, πριν πάμε στο νερό, που είναι ίσως το πιο σημαντικό. Το ίδιο ισχύει για τον κερδοφόρο ΟΠΑΠ, το ίδιο ισχύει για την κερδοφόρα ΔΕΗ, το ίδιο ισχύει για τα κερδοφόρα ΕΛΠΕ, ελληνικά πετρέλαια. ΕΛΤΑ. Ο ΔΕΗ είναι, αν δεν κάνω λάθος, οργανισμός που διαχειρίζεται τα κατασκευμένα και τα σχετικά. Τα ΕΛΤΑ που είναι επίσης κερδοφόρα, δεν νομίζω ότι έχουν, δεν είναι ζημιογόνα. Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, αν και για αυτό μεγάλο είναι. Ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι δεν τίθεται θέμα κερδοφορίας. Αν δούμε πάνω στην τιμή του εισιτηρίου, θα καταλάβουμε πόσο κερδοφόρο. Ναι. Κερδοφόρος οργανισμός είναι. Και πάμε στο νερό. Την συγκεκριμένη διάταξη είναι πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Την ψήφισαν 148 βουλευτές από τους παρόντες, γιατί πέρασε έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία των παρόντων. 148 ψήφισαν υπέρ, 139 ψήφισαν κατά και 6 δήλωσαν παρόν. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το νερό είναι ήδη εμπορεύσιμο αγαθό, θεωρείται ήδη εμπόρευμα, καθώς οι δύο εταιρείες, οι μεγαλύτερες εταιρείες ύδρευσης, έχουν ήδη μπει στο χρηματιστήριο από τις χρυσές εποχές της ισχυρής Ελλάδας του Σιμίτη. Να. Λοιπόν, πες, που έχεις κολλήσει. Εισήχθησαν στο χρηματιστήριο λοιπόν η ΕΙΔΑΠ το 1999 και η ΕΙΑΘ, η αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης, το 2000. Μέχρι σήμερα ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή, το κράτος ως ένας από τους φορείς που θεωρούνται δημόσιο έχει τον κύριο έλεγχο αυτών των επιχειρήσεων με 61% στην ΕΙΔΑΠ και 74% στην ΕΙΑΘ. Σύμφωνα με τους ισχύοντες μέχρι σήμερα νόμους, υπήρχε κατώτατο ποσοστό, το οποίο ήταν γύρω στο 50 κάτι, 51%, που προέβλεπε ότι θα διατηρεί τον έλεγχο δηλαδή αυτών των δημοσίου ενδιαφέροντος, συμφέροντος μάλλον, επιχειρήσεων. Με την κατάργηση του κατώτατου ποσοστού συμμετοχής του κράτους, η Τρόικα πιέζει για την πώληση ενός 27% από την ΕΙΔΑΠ, δηλαδή να πέσει κάτω από το 35%, γύρω να πέσει στο 35% η 34-35% η συμμετοχή του κράτους και 40% από την ΕΙΑΘ, δηλαδή να πάει από το 74% που είναι τώρα στο 34%. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΕΙΑΘ, η επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, πέρσι, 2011, εν μέσω κρίσης, είχε παρουσιάσει αύξηση της κερδοφορίας κατά 66%. Και αυτό μεταφράζεται σε ποσόν,
σε καθαρά μετά τους φόρους κέρδη 20.600.000 ευρώ. Ένα εισόδημα δηλαδή που το κράτος, το δημόσιο ταμείο που διαχειρίζεται το κράτος, θα στηριχθεί για να εισπράξει κάποια λίγα ψηλά που δεν είναι, ας πούμε, θα είναι απλώς άμεσα ζεστό χρήμα για να ξεπληρώσει τους δανειστές. Για το Δούνου του βέβαια αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, αφού τις δεκαετίες του 80 και του 90 στις χώρες που έπεσαν στα χέρια του το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης του νερού προωθήθηκε και πάλι. Η πρακτική αυτή οδήγησε ακόμη και σε απαγόρευση πρόσβασης των πολιτών στο νερό των ποταμών, των άλλων πηγών και απαγόρευση της συλλογής του βρόχινου νερού. Το σύνολο των χωρών σήμανε υπερβολικές αυξήσεις στα τιμολόγια χρήσης αλλά και στις συνδέσεις στο δίκτυο διανομής. Να πούμε, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή σε άλλες στις χώρες, ας πούμε, που είχε επικρατήσει, είχαν πέσει επίσης στα χέρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είχε γίνει πώληση των δικαιωμάτων συλλογής ή και άντλησης νερού. Εδώ μιλάμε σε αυτή τη στιγμή για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, οι οποίες ήδη σύμφωνα με το δίκαιο είναι οι μόνες που έχουν τη δυνατότητα διανομής νερού για οικιακή χρήση κτλ. Αυτό μπορεί να προχωρήσει κάλλιστα με ένα νομοθετικό πλαίσιο και να απαγορευτεί πλήρως ακόμα και το να συγκεντρώνεις νερό βρόχινο σε μια δεξαμενή στο σπίτι σου. Πρακτικά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ένας αγρότης, για παράδειγμα, θα απαγορευτεί να έχει μια γεώτρηση στο χωράφι του για να αντλεί νερό. Έτσι, πρακτικά ουσιαστικά εκεί θα χτυπήσει. Ή θα πρέπει να πληρώνει δικαιώματα στην εταιρεία ίδρυψης περιοχής, ας πούμε, που έχει τα δικαιώματα άντλησης νερού. Στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, υπάρχει η κίνηση 136. Μπορείτε να το δείτε, είναι το 136.gr, μπορείτε να το δείτε το site, η οποία είναι μια κίνηση που έχει ως στόχο την δραστηριοποίηση πολιτών και ομάδων στη Θεσσαλονίκη που θα συστήσουν, θα απαιτήσουν μάλλον, την επαναφορά της ΕΙΑΘ σε δημόσια διαχείριση. Και σε δημόσια διαχείριση με ένα πιο προχωρημένο μοντέλο από το απλώς να ανήκει στο κράτος, δηλαδή να πάρουν τον έλεγχο της ΕΙΑΘ συνεταιρισμοί οργανωμένοι σε επίπεδο γειτονιών, το οποίο είναι νομίζω ένα μοντέλο πρότυπο για την Ελλάδα, δεν έχει ξαναγίνει σε κάτι και είναι, πιστεύω, μια πολύ ενδιαφέρουσα τουλάχιστον πρόταση διαχείρισης ενός δημόσιου κοινωνικού αγαθού. Μου θυμίζει λίγο κάποιες τράπεζες στο εξωτερικό που λειτουργούν έτσι σε επίπεδο μετοχών, έτσι σε μικρότερο επίπεδο. Και εν συντομία θα αναφερθώ λίγο σε αυτό στο θέμα που σε πολύ σύντομα μέσα στη λέλαπα των ιδιωτικοποιήσεων έχει μπει βέβαια και η ανώτατη παιδεία έτσι εδώ και 2 χρόνια με τον νόμο Διαμαντοπούλου. Ο οποίος φέτος γίνεται η δεύτερη απόπειρα για εφαρμογή του και εκλογή των λεγόμενων Πριτανικών Συμβουλίων. Η εκλογή αυτή δεν τελεσφόρησε με κάλπη στους χώρους των σχολών, με αποτέλεσμα να προχωράει τώρα το Υπουργείο στη δεύτερη φάση, έχει ήδη ξεκινήσει, της ψηφοφορίας, η οποία είναι ηλεκτρονική. Γίνεται δηλαδή μέσω κάποιου κλειδιού το οποίο στέλνεται σε email και μπορούν έτσι οι εκλέκτορες, δηλαδή μόνο τα μέλη ΔΕΠ, να ψηφίσουν τα μέλη των νέων Πριτανικών Συμβουλίων, τα οποία προβλέπεται να είναι στελέχη του ιδιωτικού τομέα και άλλοι τέτοιοι και λίγοι καθηγητές, αλλά καθόλου φυσικά εκπροσώπηση φοιτητών σε αυτά. Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι να πούμε ότι το προηγούμενο καθεστώς ίσως στα πανεπιστήμια ήταν το καλύτερο, αλλά σίγουρα αυτό αποτελεί, η τυχόν εφαρμογή του νόμου Διαμαντοπούλου θα αποτελέσει ένα πολλά βήματα πίσω στην θατσερική Βρετανία του 1980. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην επόμενη είδηση. Μια πρωτοφανή ρατσιστική απόφαση συλλόγου γονέων, κατά μένα δεν είναι ρατσιστική και θα τα φέρουμε λίγο αργότερα. Οι σύλλογοι γονέων του 7ου και 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου πήραν απόφαση να μην γίνονται δεκτά στα εν λόγω σχολεία τα παιδάκια Ρωμά.
συνάντηση με τον Διευθυντή Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποίησαν οι διευθυντές του 7ου και 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου μετά την απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Χειδεμόνων για να μην γίνονται δεκτά τα λόγω παιδάκια Ρωμά στα σχολεία. Ο υποδιευθυντής του 7ου Δημοτικού Σχολείου, κύριος Μητρόπουλος, τόνισε ότι ως διοίκηση δεν έχουμε κανένα θέμα να δεχτούμε στο σχολείο μας όλα τα παιδιά, είτε λέγονται Ρωμά, είτε είναι μαύρα, είτε αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Είμαστε ένα σχολείο ανοιχτό για όλα τα παιδιά, ακριβώς γι' αυτό έχουμε σήμερα συνάντηση και οι διευθυντές σχολείων με τον αρμόδιο προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα μέσω του Υπουργείου. Λοιπόν, η απόφαση αυτή των γονέων ελήφθη μετά από ψηφοφορία του Συλλόγου την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου, κατά την οποία 234 γονείς ψήφισαν υπέρ του και 4 κατά, ενώ υπήρχε και μία λευκή ψήφος. Λοιπόν, οι σύλλογοι γονέων του 7ου και 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου πήραν αυτή την απόφαση. Να αναφέρουμε εδώ ότι γενικότερα η περιοχή του Χαλανδρίου έχω την εντύπωση ότι εξυπηρετείται από ιδιωτικά σχολεία. Τώρα στα συγκεκριμένα σχολεία μπορώ να υποθέσω δηλαδή ότι υπάρχουν και πολλοί μετανάστες. Είναι πολύ πιθανό, ναι. Αν και βέβαια το Χαλάνδρι είναι μια περιοχή έτσι που τα τελευταία χρόνια έγινε λίγο πιο high class, ας πούμε. Middle to high class, ας πούμε. Ναι, μπορώ να υποθέσω δηλαδή ότι δεν ήταν και τόσο πολύ πιθανό και άτομα της εργατικής τάξης να στήριξαν αυτή την απόφαση. Και όλα πιθανό. Και μετανάστες μπορώ όταν, να υποθέσω. Όταν έμενα πάντως στο Χαλάνδρι υπήρχαν δύο οικισμοί Ρωμά. Mm-hmm. Ο ένας εκ των οποίων έχει εκτοπιστεί από το 2000 περίπου, ίσως και λίγο πιο νωρίς, από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Ο οποίος ήταν στο κάτω Χαλάνδρι, ας πούμε, κάπου στην οδό Αντιγόνης, για όσους ξέρουν την περιοχή. Αυτό το πέρα το θέμα δεν είναι κάτι καινούριο έτσι, στα σχολεία. Το θυμάμαι δηλαδή και από προσωπική εμπειρία, όταν ήρθαν 2-3 τσιγάνοι στην τάξη μου, ότι αντέδρασαν και εκεί ακόμη και οι καθηγητές. Ναι. Και στις αντιδράσεις μας, γιατί ήταν κάτι καινούριο το να έχουμε τσιγκάνους στο σχολείο, οι καθηγητές μας έλεγαν κάντε υπομονή, θα φύγουν. Δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 80 που πήγαινα δημοτικό εκεί, οι δάσκαλοι έδιναν μάχη και βέβαια δεν έχω να πω κάτι για τους δασκάλους, γιατί και εδώ ο διευθυντής του σχολείου τοποθετείται και λέει ότι φυσικά δεν τίθεται θέμα. Το σχολείο μας δέχεται όλα τα παιδιά. Προφανώς δεν μπορεί να πει κάτι άλλο ένας δάσκαλος. Αν έχει το θράσος να πει κάτι άλλο, εντάξει, είναι άνθρωπος για φτύσιμο. Θυμάμαι τότε ότι οι δάσκαλοι έδιναν μάχη για να πετύχουν να κρατήσουν τα παιδιά, τα παιδιά των Ρωμά στο σχολείο. Καθώς, όπως ξέρουμε, στις κοινωνικές αντιλήψεις των Ρωμά, το σχολείο είναι λίγο, θεωρείται κάτι άχρηστο. Κάτι που απασχολεί χέρια από την οικογένεια χωρίς λόγο, χωρίς όφελος. Και είναι και λίγο έξω από την οτροπία των Ρωμά, γιατί και οι ώρες που λειτουργεί το σχολείο ακόμα δεν τους βολεύουν, ας πούμε. Για τους Ρωμά θεωρείται ότι εντάξει, έτσι είναι η κοινωνική τους αντίληψη, ότι δεν έχει και νόημα η μόρφωση. Κάποιοι δάσκαλοι έχουν δώσει χρόνια μάχη για να μπορέσουν να κρατήσουν τα παιδιά στο σχολείο. Φυσικά πάρα πολλά παιδιά το ξεπερνάνε αυτό και θέλουν να παραμείνουν στο σχολείο. Αλλά με τέτοια στάση από τους καθώς πρέπει γονείς δεν ωφελούνται, νομίζω. Δεν ωφελείται ίσως η κοινωνική αλλαγή που θα ήθελαν και κάποιοι να πετύχουν ακόμα και μεταξύ των Ρωμά. Μάλιστα, να περάσουμε τώρα στην επόμενη είδηση που αφορά δεκάδες πρόσφυγες Ροχίνγκιας, οι οποίοι είναι κάτι ανάλογο, γιατί το συζητούσαμε και πριν τι ακριβώς είναι. Οι Ροχίνγκιας είναι κάτι αντίστοιχο, θα λέγαμε, των Τσιγκάνων στην Ελλάδα, μπορούμε να πούμε. Ναι. Μόνο που εκεί με κρατικούς νόμους και τα λοιπά έχουν απομονωθεί πλήρως από την κοινωνία. Δηλαδή στερούνται δικαιωμάτων και μιλάμε για τους Ροχίνγκιας, οι οποίοι βρίσκονται στην Μπούρμα, τη λεγόμενη Μιανμάρ. Πάλε ποτέ Βιρμανία. Ναι. Εκεί ουσιαστικά εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα εθνοκάθαρσης, έτσι.
είναι μια φυλή που χρονολογείται από τον 8ο αιώνα η παρουσία της εκεί, τουλάχιστον με ενδείξεις, με ιστορικές ενδείξεις. Παρ' όλα αυτά, από το καθεστώς εκεί της Μιανμάρ θεωρούνται μη πολίτες και παράνομοι μετανάστες. Είναι δηλαδή λίγο, θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο, να το παραλληλήσουμε ας πούμε με την στάση που έχουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και κρατικές οντότητες απέναντι στους Ρωμά. Ακριβώς. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στην είδηση. Τουλάχιστον 130 άτομα αγνοούνται μετά τη βύθιση πλοιαρίου που μετέφερε πρόσφυγες μουσουλμάνους Ροχίνγκιας από τη Μιανμάρ προς τη Μαλαισία. Το σκάφος βυθίστηκε κοντά στα σύνορα της Μιανμάρ με τον Μπαγκλαντές, όπως αναφέρει η αστυνομία του Μπαγκλαντές και μια ομάδα υπεράσπισης των Ροχίνγκιας. Ο αστυνομικός επιθεωρητής στην περιοχή Τεκνάφ, όπου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Μπαγκλαντές, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι ένας επιζών από το ναυάγιο της Τετάρτης ανέφερε ότι το πλοίο είχε 135 επιβάτες. Το πλοίο κατευθύνονταν προς τη Μαλαισία παράνομα, ανέφερε επίσης, προσθέτοντας πως ο 24χρονος επιζών του ναυαγίου βρίσκεται υποκράτηση, δεν γνωρίζει τι συνέβη με τους υπόλοιπους, ήταν σκοτεινά και ήταν απελπισμένος προσπαθώντας να σώσει την ίδια του τη ζωή. Γενικά βέβαια είναι άγνωστο, δεν έχει επιβεβαιωθεί το αν ήταν όλοι οι επιβάτες της βάρκας Ροχίνγκιας ή και άλλοι που προσπαθούν να γλιτώσουν που προσπαθούσαν να περάσουν στο Μπαγκλαντές για να γλιτώσουν την εθνοκάθαρση ή τις πολιτικές ας πούμε της κυβέρνησης της Μιανμάρ. Γενικά, με ένα τελευταίο κύμα αναταραχών στη Μιανμάρ που έχουν ξεσπάσει βία επεισόδια μεταξύ βουδιστών και Ροχίνγκιας, τον περασμένο Ιούνιο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 89 άνθρωποι και περίπου 10.000 εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει και από την είδηση, ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθεί πώς ήταν, εφόσον μετανάστευαν παράνομα. Βασικά πρόσφυγες, ποτέ ουσιαστικά ποτέ δεν θα μαθευτεί ο πραγματικός αριθμός όσων έχασαν τη ζωή τους. Και να κλείσουμε με μια είδηση από το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης αυτή τη στιγμή εν λειτουργία στην ανθρωπότητα, την Παλαιστίνη. 292 Παλαιστίνοι απήχθησαν από τον Ισραηλινό στρατό μέσα στον Οκτώβριο. Αυτό σύμφωνα με το Κέντρο Μελετών για τους Κρατουμένους και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ΑΧΡΑΡ. Οι απαγωγές έχουν γίνει από την Ιερουσαλήμ, την κατεχόμενη Ιερουσαλήμ, τη Χεβρώνα, την Λωρίδα της Γάζας και από άλλα, και από χωριά και από διάφορα μέρη της Δυτικής Όχθης. Αυτά τα πράγματα φαντάζομαι εννοεί τα checkpoints. Τα checkpoints, ναι. Και από μέσα στα σπίτια βέβαια, από νυχτερινές εισβολές, επιδρομές χωρίς προειδοποίηση, χωρίς κάποιο ένταλμα ή χωρίς κάποιο λόγο σε τελική ανάλυση, μέσα σε σπίτια κατοίκων, έχουν απαχθεί συνολικά 283, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν σκοτωθεί και 9 Παλαιστίνοι από τη Λωρίδα της Γάζας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το αναφέρουν επίσης οι πληροφορίες ότι είναι μεταξύ των απαχθέντων 17 παιδιά, 5 γυναίκες και 5 εικονολήπτες. Δεν ξέρω αν περιλαμβάνει και εσένα. Κάμερα, μεν, δεν ξέρω. δεν ξέρω αν πιάνεται. Όχι, υπάρχουν πολλοί εικονολήπτες οι οποίοι πηγαίνουν για ρεπορτάζ στην Παλαιστίνη ή συμμετέχουν σε δράσεις, δηλαδή σε οργανώσεις αλληλεγγύης ας πούμε και τραβούν για να τεκμηριώσουν τις δράσεις, οπότε και φυσικά είναι στο στόχαστρο ας πούμε των αρχών για να μην βγουν εικόνες παρά έξω. Αυτά λοιπόν, για σήμερα. Αυτά για σήμερα. Η επόμενη εκπομπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο διαμορφώνεται στη σχετική ομάδα στο Omnia TV.
Αμέσως μετά ακολουθούν στις 10. Στις 9, συγγνώμη. Ένα δίωρο μουσικής. Ένα δίωρο μουσικής με το ύποπτο. Α, καλά. Ένα δίωρο μουσικής. Ξεκινάει η δεύτερη σεζόν της εκπομπής στο δωμάτιο με το σοφό παιδί. Με το σοφό παιδί. Αμέσως μετά. Γιατί έχω κολλήσει με το δωμάτιο. Το υπόγειο είναι. Το δωμάτιο, το υπόγειο. Να. Το υπόγειο. Λοιπόν, αμέσως μετά ακολουθεί ο Κοκομπίλη με την εκπομπή Propagon. Αυτά. Ραντεβού αύριο, εκεί γύρω μετά τις 8. Γεια και χαρά.